Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο News Hub το συγγραφέα και δημοσιογράφο Μάκη Ανδρονόπουλο. Κύριε Ανδρονόπουλε, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε ξανά. Είχαμε πολλούς μήνες να έρθουμε σε επαφή και χαίρομαι πολύ για αυτή την δυνατότητα επικοινωνίας. Και νομίζω ότι ήταν και πολύ ουσιαστική η κουβέντα, γιατί αφορμή για να κάνουμε αυτή την κουβέντα είναι το τελευταίο σας βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική και έχει τίτλο «Sapiens 3, κόντρα στον μετάνθρωπο» με υπότιτλο «Εγχειρίδιο μετάβασης στην άλλη εποχή». Στο βιβλίο έχει ένα μείγμα πραγμάτων, στοιχείων και απόψεων που σίγουρα θα εντυπωσιάσουν τον αναγνώστη, δηλαδή έχουμε τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις που εισβάλλουν στην ζωή μας, που υπόσχονται μεγάλες αλλαγές. Υπάρχει σκεπτικισμός, υπάρχουν φοβίες, όμως με την εισβολή του ChatGPT, της τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή, με την άδεια από το FDA που πήρε ο Elon Musk να εμφυτεύσει τσιπ στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όλο αυτό συνθέτει ένα παράξενο σκηνικό που θέλει εστίαση και τεκμηρίωση. Ήθελα να μας πείτε, κύριε Ανδρονόπουλε, ότι να μας εξηγήσετε ότι το βασικό, βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα εποχή. Εν όψη είναι η τεχνητή νοημοσύνη, που μάλιστα πρόσφατα κυκλοφόρησε και μια επιστολή από χιλιάδες ανθρώπους του πνεύματος της επιστήμης και της βιομηχανίας, ότι πρέπει να σταματήσει, γιατί δεν ξέρουμε που πατάμε. Η ρίση, ας πούμε, του ότι είναι όπως τα πυρηνικά και πρέπει να προσέξουμε, από κορυφαίους των τεχνολογικών κολοσσών, νομίζω ότι καταδεικνύει το πασιφανές. Πώς τα βλέπετε? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ξεκάθαρα πράγματα που πρέπει να τα κατανοήσουμε ως ξεκάθαρα. Το ένα είναι ότι η τεχνοεπιστήμη δεν σταματά πουθενά. Δοκιμάζει, κάνει λάθος και προχωράει. Δεν υπάρχουν όρια και να τεθούν στην επιστημονική έρευνα. Τώρα, το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας μπορεί να είναι καλό, κακό και μη ελέγξιμο. Από την άλλη πλευρά έχουμε την πολιτική, την κοινωνία, τους ανθρώπους του πνεύματος, οι οποίοι αντιλαμβάνονται, ειδικά μετά την εισβολή των διαφόρων ChatGPT, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, και η Google έβγαλε το Bard και η Microsoft έβγαλε το Bing, που είναι αντίστοιχα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση από το ευρύ κοινό. Ο έλεγχος του τι παράγει η επιστημοσύνη και η έρευνα και ο έλεγχος του είναι άλλο πράγμα. Ήρθε λοιπόν πρόσφατα και πρωτοπόρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν 10 μέρες και το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία ψήφισε ένα νομοσχέδιο που θέτει για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο μία σειρά κανόνων για τη χρήση της τεχνολογίας. Και εκεί κατατάσσει σε 4 επίπεδα τους κινδύνους που μπορεί να ανακύψουν από την χρήση της τεχνολογίας. Εγώ έγραψα ένα άρθρο πάνω σε αυτό, ότι πράγματι είναι πολύ σημαντική εξέλιξη, πρωτοποριακή, και η Ευρώπη πολύ καλά έκανε και το ξεκίνησε, αλλά σημασία έχει τους κανόνες να τους τηρούν όλοι παγκοσμίως. Αναφέρατε πριν την πυρηνική ενέργεια και κυρίως τα πυρηνικά όπλα. Η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί παγκόσμιο νόμο σαν τα πυρηνικά. Δεν είναι τόσο ανεξέλεγκτο, αβέβαιο και επικίνδυνο πράγμα που μπορεί να μας οδηγήσει
σε απίστευτες καταστάσεις που ούτε οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας δεν έχουν καλύψει. Περιγράφετε τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να μπουν, όπως τις περιγράφουν και άλλοι. Αλλά για να πάμε και στο βιβλίο, ήδη από την εισαγωγή του βιβλίου σας, κάνετε μια κριτική στην ιδεολογία της τεχνολογίας. Είστε τεχνοφοβικός για να το λέτε αυτό? Όχι, δεν είμαι τεχνοφοβικός, κάθε άλλο. Αλλά δεν μπορώ να μην παρατηρώ, να μην σχολιάζω το γεγονός ότι μέχρι πριν 3 αιώνες η πρόοδος της ανθρωπότητας καθοριζόταν από την πορεία του πνεύματος. Δηλαδή ο καθοδηγητής, κυρίως στη Δύση βέβαια, της ανθρώπινης δραστηριότητας ήταν το πνεύμα. Με την επανάσταση της επιστήμης από τον 18ο αιώνα και μετά, έχουμε μία ραγδαία στροφή προς την τεχνολογία, η οποία επικυριαρχεί πλέον ως ιδεολογία προόδου. Σήμερα, ήδη από τον 20ο αιώνα, η τεχνολογία αποτελεί το τεκμήριο της προόδου και όχι η ηθική, η ευημερία των ανθρώπων, διότι βεβαίως η τεχνολογία μας έχει λύσει πολλά προβλήματα, μας έχει βοηθήσει ακόμα και στις ασθένειες, το είδαμε και στον COVID, σε πάρα πολλά επίπεδα. Όμως στο ηθικό επίπεδο δεν, και στο πνευματικό, κάθε άλλο παρά έχει επισυμβεί μια καταγεγραμμένη πρόοδος. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι η δημοκρατία είναι το ανώτερο επίπεδο, επίτευγμα του ανθρώπινου πολιτισμού, διότι κατοχυρώνει τον αδύναμο, διότι έχει την ελευθερία της γνώμης, διότι έχει ελευθερίες μέσα σε πλαίσια κοινής αποδοχής κτλ. Και η ίδια η δημοκρατία στη Δύση που την καλλιέργησε, την πλήρωσε με αίμα και με πολλούς αιώνες ιστορικών γεγονότων, και η δημοκρατία στη Δύση είναι με πολλά ερωτηματικά μπροστά, με πολλά προβλήματα, με πολλά πισωγυρίσματα. Ήδη πολλοί θεωρητικοί εδώ και 15 χρόνια μιλούν για μεταδημοκρατία, δηλαδή για μια κατάσταση όπου η δημοκρατία αποκτά αυταρχικά χαρακτηριστικά. Τέλος πάντων, θέλω για να γυρίσω στο βασικό ερώτημα. Η τεχνολογία, η οποία είναι η κυρίαρχη πια ιδεολογία της πρόοδου, έχει μια λειτουργία απέναντι στον άνθρωπο που είναι το υποκείμενο της ιστορίας, να τον χειραγωγεί. Η τεχνολογία αντικαθιστά τον στοχασμό με την ανακλαστική αντίδραση. Δείτε τον οδηγό. Ο οδηγός δεν σκέπτεται. Τρέχει με 120 και αντιδρά με ανακλαστικά. Δεν σκέφτεται ότι έχει φτάσει στα 140. Και, δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση όπου προσαρμοζόμαστε στην ταχύτητα που επιβάλλει η τεχνολογία. Ο ορισμός πάντως που δίνετε τώρα με αυτή την ανάλυση που κάνετε είναι ένα κεντρικό θέμα συζήτησης παντού, που είναι ακριβώς αυτό που λέτε, ότι ενώ η τεχνολογία βγήκε για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου, έχει φτάσει σε ένα σημείο και γίνει το αντίστροφο. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ας πούμε, τα social media, ενώ βγήκαν για την επικοινωνία, καταλήγουν στο να απομονώνουν όλο και περισσότερο τον άνθρωπο. Γι' αυτό και βλέπουμε εφήβους που ούτε καν φλερτάρουν τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά είναι στο ίδιο παγκάκι και μιλάνε με τα κινητά. Για να φτάσουμε όμως να ψηλαφίσουμε το ανάγλυφο της σκέψης σας στο βιβλίο, θέλω να ξεκινήσουμε με το να μας πείτε πώς εμπνευστήκατε τον τίτλο Sapiens 3 κόντρα στο μετάνθρωπο, και να μας πείτε όμως και δύο λόγια για τον υποτίτλο. Λέτε, ας πούμε, εγχειρίδιο μετάβαση σε άλλη εποχή. Ποια είναι η άλλη εποχή?
Να ξεκινήσουμε ακριβώς από τον υπότιτλο, διότι το πρώτο μέρος του βιβλίου είναι ακριβώς ο υπότιτλος. Η άλλη εποχή είναι εκεί που πάμε. Και εκεί που πάμε είναι ένα... δεν τη λέω νέα εποχή, New Age, ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε από τη δεκαετία του 90 και είχε και μια, έτσι, ένα θρησκευτικό επικάλυμα. Το λέω άλλη εποχή για να προσδιορίσω το ότι δεν ξέρουμε αν θα έχει θετικό πρόσημο ή αρνητικό. Γιατί πηγαίνουμε προς τα εκεί? Έχουμε την κλιματική αλλαγή. Έχουμε την κλιματική κρίση. Αυτά που μας περιγράφετε είναι οι παράγοντες που δημιούργησαν την κίνηση προς την άλλη εποχή? Ναι, είναι οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν. Το μεταναστευτικό, το επισιτιστικό μας αντέχει αυτή η γη. Μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε τρόφιμα, σε νερό. Μετά είναι πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες. Το αξιακό σύστημα είναι ένας παράγοντας που αλλάζει. Δηλαδή οι άνθρωποι πλέον θέλουν άλλη ποιότητα ζωής, θέλουν να ζήσουν περισσότερα χρόνια. Έχει να κάνει αυτό? Προφανώς και έχει. Και η βάση της τεχνολογικής ιδεολογίας είναι ακριβώς αυτό, η βελτίωση της ανθρώπινης ζωής κατά τη διάρκεια του βίου, χωρίς ασθένειες, χωρίς αναπηρίες, χωρίς προβλήματα, η επιμήκυνσή της, δηλαδή όλες οι μεγάλες επενδύσεις στην ιατρική και στην τεχνητή νοημοσύνη που εξυπηρετεί την ιατρική έχουν κατεύθυνση την αντιγύρανση. Και ήδη, αν θυμάστε, ενδεχομένως να το θυμάστε ή πολλοί ακροατές μας μπορεί να το ξέρουν, το 2000 όταν μπαίναμε στον καινούργιο αιώνα, ο Economist είχε βγει με ένα τεύχος αφιέρωμα ακριβώς αυτό και υποσχόταν ότι πολύ σύντομα θα ζούμε 120 χρόνια, θα δουλεύουμε ως τα 80 και θα κάνουμε και σεξ ως τα 80. Πάντως αυτό ανανεώνεται, γιατί και ο Νουέλ Χαράρη μίλησε για αθανασία, έτσι. Έχουμε φτάσει σε επίπεδο τέτοιας ανοησίας. Ναι, το πιο προσιτό είναι το περίφημο download, όπου κάποια στιγμή, ενδεχομένως σε 10-15 χρόνια, όταν θα έχει επιτευχθεί η σύζευξη του ανθρώπινου εγκεφάλου με μηχανικά μέσα, με τον υπολογιστή και την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορείς να κάνεις, να κατεβάσεις σε ένα σκληρό δίσκο όλο σου το μυαλό, όλες σου τις αναμνήσεις, όλες σου τις γνώσεις, όλες σου τις εμπειρίες. Είναι μια ανθρώπινη φαντασίωση που οπωσδήποτε ξεκινάει από την επιστημονική φαντασία, αλλά αν δούμε από τον Ιούλιο Βέρν μέχρι σήμερα πόσα πολλά από την ανθρώπινη λογοτεχνία της φαντασίας έχουν υλοποιηθεί, δεν αποκλείεται να πετύχουμε ακόμα και αυτό. Οπότε θα έχουμε τη λεγόμενη ψηφιακή αθανασία. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι όλοι όσοι το προσεγγίζουν αυτό πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και το ρητό που λέει «Μωραίνει κυρίως όν βούλεται από λέση». Εν πάση περιπτώσει. Πάντως, επειδή μιλήσατε έτσι για τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την άλλη εποχή, το αναλύετε και στο βιβλίο σας. Ναι. Θέλω να μας πείτε τώρα ποιες είναι οι δυναμικές μετάβασης και πώς θα κρυθεί τον μέλλον μας αν υλοποιηθεί όλο αυτό που περιγράφετε. Κοίταξε, κάτι που είμαστε λίγο πολύ όλοι εξοικειωμένοι, το ακούμε εδώ και 2-3 χρόνια ακόμα και στην Ελλάδα, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι σε μία εξέλιξη, είναι μία αλλαγή δομική της παραγωγής όλων των θα αλλάξει ριζικά τις παραγωγικές σχέσεις, οι αλγόριθμοι, τα έξυπνα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαταστήσουν
εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Δηλαδή δεν μιλάμε ότι πια αυτά θα είναι με αλματώδη ταχύτητα. Ήδη οι τράπεζες καταργούν με συστηματικό τρόπο τα καταστήματα. Όποια καταστήματα τελικά είναι 3-4 μηχανήματα που μπαίνεις μέσα και είναι μια κυρία η οποία σε βοηθάει αν δεν είσαι εξοικειωμένος να κάνεις τις ενέργειες που χρειάζεσαι και καταργείται η ανθρώπινη επαφή με το κράτος. Ο εξαιρετικός κύριος Πιερακάκης κατόρθωσε να ψηφιοποιήσει ένα μεγάλο κομμάτι των επαφών αναγκαίων και μη του πολίτη με το κράτος. Και ο στόχος της νέας κυβέρνησης είναι να καλύψει όλο το φάσμα. Άρα τι συμβαίνει? Θα έχουμε δυνατότητα μέσα από τον υπολογιστή μας να κάνουμε τα πάντα. Βέβαια μόνοι μας δεν θα μπορούμε. Θα χρειαζόμαστε ένα λογιστή, θα χρειαζόμαστε ένα δικηγόρο για να καταλαβαίνει όλα αυτά, θα χρειαζόμαστε ένα μηχανικό, γιατί τίποτα δεν μπορείς να κάνεις πια χωρίς και ένα μηχανικό, χωρίς παράβολα το ένα τ' άλλο. Και εκτός από την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία αλλάζει τα πάντα, έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος θα επηρεάσει δραματικά τις πολιτικές εξελίξεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο γεωπολιτικό επίπεδο. Έχουμε τους BRICS, οι οποίοι τον Αύγουστο μπορεί να διευρυνθούν, να μπουν και άλλα μέλη και η ομάδα τους να ανακοινώσει, όπως θρυλείται, τη δημιουργία ενός νέου νομίσματος και ενός νέου συστήματος εμπορικών συναλλαγών, που σημαίνει ότι θα αρχίσει με θεσμικό τρόπο η αποδολαριοποίηση του κόσμου. Αυτές είναι οι μεγάλες δυναμικές που μας οδηγούν σε μια άλλη εποχή, η οποία δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις ακριβώς θα έχει και πού θα οδηγήσει, πώς θα αντιδράσει η Αμερική, τι θα γίνει στην Ουκρανία, τι θα γίνει στην Ευρώπη, θα αποφύγουμε τον πυρηνικό πόλεμο. Όλα αυτά είναι όλη αυτή η διαδικασία, τι επιπτώσεις θα έχει στην τροφοδοσία του πλανήτη με τρόφιμα. Βλέπετε ότι όλα είναι αλληλοεξαρτώμενα, όλα είναι κρισιακά και κανείς δεν ξέρει πού θα ισορροπήσουν τα πράγματα. Γι' αυτό εγώ χρησιμοποιώ τον όρο άλλη εποχή. Εστιάζεται πάρα πολύ στο θέμα τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Έχετε αφιερώσει ένα κεφάλαιο και μιλάτε για μια επικείμενη έλευση, ας πούμε, της μοναδικότητας. Τι εννοείτε με αυτό, τι είναι αυτή η μοναδικότητα, ας πούμε, και γιατί το θεωρούν πολύ σαν απειλή? Ναι, η μοναδικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη παρούσα. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να μπει. Είδατε τι έγινε πριν 2-3 μήνες με τις εργασίες των φοιτητών που ξεσηκώθηκαν στα πανεπιστήμια, στην Αμερική και στην Ευρώπη και λένε διότι με 3-6 ερωτήσεις στο chat GPT μπορείς να φτιάξεις μια εργασία, να την παραδώσεις και ο καθηγητής, αν δεν έχει ειδικό λογισμικό να καταλάβει ότι σου την έφτιαξε το chat GPT, έχασε ο καθηγητής και εσύ περνάς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα στάδιο που είμαστε ήδη τώρα. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αυτοπαράγεται. Για παράδειγμα, η Google τώρα τι κάνει? Απολύει μηχανικούς και δίνει εντολή στη GPT, στο δικό της, στην δικιά της τεχνητή νοημοσύνη, να της φτιάξει καινούριους αλγόριθμους και καινούρια software. Θα φτιάχνει λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό σε μία εξέλιξη οδηγεί σε μία νοημοσύνη η οποία θα είναι πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση. Αυτό λέμε μοναδικότητα. Δηλαδή τίποτα δεν θα είναι λέξιμο πλέον θα είναι ακατάληπτα αυτά που θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, η μοναδικότητα για τον ανθρώπινο νου.
Δηλαδή θα έχουμε μπει σε ένα διανοητικό ορίζοντα γεγονότων πέραν του οποίου τα συμβάντα δεν μπορούν να προβλεφθούν και να κατανοηθούν από τον άνθρωπο. Πριν από λίγο καιρό είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Ιωσήφ Σιφάκη, ο οποίος έχει τιμηθεί με τον Νόμπελ της πληροφορικής και είχε μιλήσει και αυτός ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και είχε εκφράσει τις ανησυχίες του σε ένα παλαιότερο βιβλίο και έλεγε ακριβώς αυτό, ότι το να δίνεις στη μηχανή να αποφασίσει για κάποια απλά πράγματα, όπως ας πούμε στη μηχανή αναζήτηση βάζεις το ποια μαγαζιά που σε ενδιαφέρουν είναι κοντά και με ένα αλγόριθμο να σου βγάλει αυτά που σε ενδιαφέρουν, είναι τελείως διαφορετικό από το να εναποθέτεις τόσο σημαντικά ζητήματα. Επειδή όμως είχαμε και το περιγράφηκε στο βιβλίο την ιατρική επανάσταση ουσιαστικά, γιατί είναι κομβικό σημείο η άδεια που πήρε ο Elon Musk να εμφυτεύσει ένα τσιπ στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Θέλω να μας πείτε καταρχήν σε τι συνίσταται αυτή η ιατρική επανάσταση συγκεντρωτικά, αλλά και το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, τι να περιμένουμε, ας πούμε. Κοίταξε, όλες οι επενδύσεις γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της δυνατότητας αναβάθμισης του ανθρώπου. Στο πρώτο πεδίο μπορούμε να πούμε ότι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, και ο πατέρας μου είχε και σε 10 χρόνια με ένα βηματοδότη, ένα μηχανικό, ένα μηχανάκι μέσα στο σώμα του, το οποίο τον βοήθησε να ζήσει 10 χρόνια επιπλέον. Τώρα ο Elon Musk ετοιμάζεται να φτιάξει τσιπάκια τα οποία θα τα εμφυτεύει στον ανθρώπινο εγκέφαλο και θα μπορέσουν ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι παράλυτοι να σηκωθούν και να περπατήσουν, ή κάποιοι οι οποίοι δεν βλέπουν να μπορέσουν να δουν. Αυτό είναι συγκλονιστικό και κανείς δεν μπορεί να είναι αντίθετο σε αυτό, και ενδεχομένως καλώς η Αμερικάνικη αρχή έδωσε την άδεια στον Elon Musk να προχωρήσει σε κάποιες πειραματικές δοκιμές. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλοι αυτοί οι δισεκατομμυρίουχοι της Καλιφόρνιας που επενδύουν σε εταιρείες που κάνουν τεχνητή νοημοσύνη προσανατολισμένη προς τα ιατρικά, προσβλέπουν ακριβώς στο να παρατείνουν τη ζωή, στο να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπινου οργανισμού, δηλαδή να μπορείς να ζεις, ας πούμε, χωρίς να είσαι γέρος. Αυτό είναι η πρώτη κατεύθυνση. Και από εκεί και πέρα, αν μπορέσει με διάφορα εμφυτεύματα ή μεθαύριο με την βιοτεχνολογία, την παρέμβαση στα γονιδιώματα, να επιδιορθώνεται το DNA, το ανθρώπινο DNA, για ζητήματα καρκίνου ή άλλων ασθενειών. Όλα αυτά κανείς δεν μπορεί να τα αρνηθεί και κανείς δεν μπορεί και να τα εμποδίσει, δηλαδή θα ήταν και ηλίθιο. Όμως, εκείνο που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι αν όλα αυτά οδηγούν στην αλλαγή της ανθρώπινης συνθήκης, μήπως ο αναβαθμισμένος άνθρωπος με τα μηχανήματα, όταν θα ενωθεί και ο εγκέφαλός του με την τεχνητή νοημοσύνη και θα έχει όλο το ίντερνετ μέσα στο μυαλό του, θα πάψει να είναι, θα χάσει την ανθρωπινότητά του. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτό που περιγράφεται είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι τα τελευταία χρόνια κοινό, διότι υπάρχει ένα θέμα. Πάντα τα εργαλεία, τα στρατιωτικά, τα τεχνολογικά, τα οικονομικά ήταν στα χέρια μιας ελίτ. Αυτή η ελίτ σίγουρα, και παραμένουν. Σίγουρα, όπως το βλέπουμε, αυτή η ελίτ δεν έχει τέτοια ηθική ακρίβεια που να τα χρησιμοποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να πηγαίνει η κοινωνία μπροστά. Δηλαδή μαζί με την εξυπηρέτηση, παράλληλα έρχεται στη δημόσια συζήτηση και το θέμα του ελέγχου. Αν δηλαδή ήδη πάρουν αυτή την μορφή, πάμε σε εικόνες αποκάλυψης που οι πάντες θα ελέγχουν. Δηλαδή,
Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τον Όμπερτ Χέρικ, που ήταν ανθρωγράφος στην Handelsblatt, μια γερμανική οικονομική εφημερίδα, έλεγε ότι το τελευταίο ψήγμα ελευθερίας που έχουν οι άνθρωποι είναι τα μετρητά. Διότι μέσα από την συναλλαγή με κάρτες τα πάντα καταγράφονται, γίνονται δεδομένα, πάνε σε εταιρείες και υπάρχει μια μορφή ελέγχου. Οι δικλείδες ελέγχου θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και με αυτό θα ήθελα να μας τα διαχωρίσετε, γιατί έχετε. Κάνετε λόγο για την εκμηχάνηση του ανθρώπου και τη μετατροπή του, ας πούμε, σε ένα cyborg, που θέλαμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό, αλλά παράλληλα αφιερώνετε ένα κεφάλαιο για το τι είναι μεταανθρωπισμός και τι είναι διανθρωπισμός. Κάνετε ένα διαχωρισμό και θέλαμε να μας αναλύσετε λίγο αυτές τις έννοιες. Ναι, κοιτάξτε, ο cyborg είναι... cybernetic organisms, δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει στο σώμα του μερικά chip στο σώμα του, στον εγκέφαλό του, προκειμένου να βελτιώσει διάφορες δυνατότητες του. Ο στρατιώτης cyborg, για παράδειγμα, είναι ο στρατιώτης. Έχουμε δει δεκάδες ταινίες, ο οποίος δεν καίγεται το δέρμα του, τρέχει σαν μια γαζέλα, πηδάει φοβερά, είναι γρήγορος. Για μας τους πιο μεγάλους, ο εξολοθρευτής ήταν... Ναι, ακριβώς. Με τον λοιπόν, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. Ναι, και κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη τάση, είναι το biohacking που λέμε, που άνθρωποι... και κυρίως στο Βορρά επιδιώκουν ακριβώς να έχουν βελτιώσεις χρησιμοποιώντας ενδοσωματικά τέτοια ψηφιακά προγράμματα. Τώρα, ο μετανθρωπισμός, ο διανθρωπισμός είναι διάφορες ιδεολογίες, παύλα θεωρίες, που έχουν δημιουργηθεί γύρω από την αναβάθμιση του ανθρώπου και την ένωσή του με τον υπολογιστή, με την ευρεία έννοια. Είτε με ένθεση, είτε με διάφορους τρόπους ενοποίησης του σώματος και του εγκεφάλου με μηχανές. Εκεί έχουν διαμορφωθεί μέχρι και θρησκευτικά δόγματα, τα οποία αναφέρω στο βιβλίο με σχετική λεπτομέρεια και έχουν και πολύ ενδιαφέρον, διότι όλα αυτά έχουν φτιαχτεί και από ανθρώπους της τεχνολογίας και από διανοούμενους κυρίως στον αγγλοσαξονικό χώρο και Αμερικανούς, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι σε αυτή τη νέα εποχή που τα πάντα θα αλλάξουν στην ανθρώπινη συνθήκη, θα χρειαστούν διάφορα καινούργια δόγματα και μέσα από το μετανθρωπισμό, το διανθρωπισμό και την προσπαθούν να διαμορφώσουν καινούργιες ηθικές θρησκείες, ας το πούμε έτσι. Εγώ βεβαίως όλα αυτά τα βλέπω με μεγάλη επιφύλαξη. Οπωσδήποτε ξαναδηλώνω ότι δεν είμαι τεχνοφοβικός. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούν να μπουν περιορισμοί στην έρευνα της τεχνολογίας και της επιστήμης, αλλά το μεγάλο πολιτικό ζήτημα είναι ο έλεγχος. Ποιος το ελέγχει? Το ελέγχει ο χρηματοδότης, το ελέγχει ο ίδιος επιστήμονας που δουλεύει στο εργαστήριο. Τα κράτη είναι αδύναμα να ελέγξουν τόσο μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς. Είναι απολύτως αδύναμα. Έχουν επιχειρήσει στο παρελθόν και σε άλλους κλάδους που δεν μπορούν να ελέγξουν τη δυναμική τους. Για ποιο λόγο? Πολλές φορές όταν η Δημοκρατική Αμερική έχει απέναντί της την αυταρχική Κίνα, η οποία κάνει άλματα στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί τώρα η Αμερική να βάλει εμπόδια στη δικιά της έρευνα στον ιδιωτικό τομέα, όταν δεν υπάρχουν όρια
στον εχθρό της, εντός εισαγωγικών. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το καλύτερο πράγμα που μπορούν να κάνουν οι δυτικές κυβερνήσεις για τις ντόπιες δυτικές αγορές είναι να φτιάξουν αυτορυθμίσεις, κανόνες διοντολογίας των επιχειρήσεων. Αυτό που λέτε πάντως, κύριε Ανδρόπουλε, συγγνώμη, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το θέμα ελέγχου είναι και θέμα ανταγωνισμού, διότι αν προτάξει κανείς την ηθική και βάλει έλεγχο, αυτόματα, επειδή υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός, θα θεωρηθεί οπισθοδρόμηση. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και είπα από την αρχή της συζήτησής μας ότι σημασία έχει να υπάρξει μια παγκόσμια συμφωνία και ένα παγκόσμιο σύστημα ελέγχου. Διότι, ας πούμε για παράδειγμα, στο νομοθέτημα που σας ανέφερα πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει τις κάμερες εντοπισμού προσώπων στο δρόμο. Δηλαδή, αυτό που ήδη στην Κίνα έχει γίνει και στη Σερβία που έχει υιοθετήσει το κινέζικο σύστημα, δηλαδή η κάμερα που παρακολουθεί την κυκλοφορία ταυτόχρονα ξέρει ότι από τη διάβαση τάδε πέρασε ο Μάκης ο Ανδρονόπουλος. Γιατί τον είδε και γιατί στο data της, στο data center που έχει, στο κέντρο δεδομένων που έχει, έχει φωτογραφία του Μάκη από την ταυτότητά του, από το Facebook, από το Instagram και μπορεί να διασταυρώσει και να πει ότι τότε πέρασε ο Μάκης, ο οποίος είναι τρομοκράτης, ληστής, κακούργος, δεν ξέρω εγώ τι, από τη διάβαση σταδίου και όπως το λένε και Καραγιώρη Σερβίας. Αυτό το λέτε τώρα γιατί στις δυτικές κοινωνίες υπάρχει το θέμα των προσωπικών δεδομένων, η δημοκρατία, η διεκδίκηση, ενώ ας πούμε στην Κίνα ή σε άλλα κράτη που προχωρούν τεχνολογικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και ακριβώς αυτό το νομοθέτημα το ευρωπαϊκό, το οποίο έχει πολιτικό ενδιαφέρον φοβερό, αν και εγώ επικρίνω το ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου, διαχωρίζει τις χώρες ακριβώς όπως ακριβώς το είπατε. Δηλαδή στις χώρες τις δημοκρατικές που απαγορεύουν την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην προσωπική ζωή των ανθρώπων και προστατεύει τα δημοκρατικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πολιτικά δικαιώματα, και στις χώρες οι οποίες από τη φύση του πολιτεύματος δεν καλύπτουν αυτή τη συνθήκη και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν εις βάρος των πολιτών τους, όπως είδαμε πως έγινε με την Κίνα με την περίοδο του COVID. Κύριε Ανδρονόπουλε, οδεύοντας προς το τέλος, ήθελα να κλείσουμε πηγαίνοντας την αρχή του κύκλου αυτής της συζήτησης, που είναι ο τίτλος του βιβλίου. Και ήθελα να μας πείτε τελικά ποιος είναι ο Sapiens 3 που βάζετε απέναντι από τον μετάνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί πράγματι και εκεί διαφοροποιούμε πολύ και από τον Χαράρη και πολλούς άλλους που έχουν επίσης διατυπώσει και διερευνήσει το όλο θέμα που έχουμε κουβεντιάσει μέχρι τώρα. Ο Sapiens 3 είναι μια δυνητική εξέλιξη του κανονικού ανθρώπου που είμαστε εμείς, χωρίς τεχνικά μέσα, αλλά μέσα από άλλες διαδικασίες. Ξέρετε, και αυτό δεν είναι μεταφυσικό. Η επιστήμη του εγκεφάλου έχει καταδείξει αυτό που το ξέραμε εδώ και δεκαετίες, ότι δεν είναι απλώς άγνωστο το 90% του ανθρώπινου εγκεφάλου. Δεν λειτουργεί. Φαίνεται λοιπόν, και παραθέτω μια επιχειρηματολογία, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει δυνατότητες οι οποίες δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Και αυτές οι δυνατότητες, σύμφωνα με πολλά παραδείγματα που έχουν προκύψει και από την μυστική γνώση, μια
πανάρχια γνώση πολλών πολιτισμών, του Κινέζικου, του Ινδικού, του Ελληνικού, του Αρχαίου Ελληνικού, του Αιγυπτιακού, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα να καθορίσει την αυτοίαση από διάφορες ασθένειες, να διανοηθεί και να επιτύχει την τηλεπάθεια, δηλαδή την επικοινωνία χωρίς ομιλία. Ο sapiens είναι ο ομιλών άνθρωπος. Ο sapiens sapiens είναι ο άνθρωπος που γράφει. Ο sapiens 3, ο sapiens sapiens sapiens, είναι ο άνθρωπος που θα καταφέρει να διαβιβάζει τη σκέψη του απευθείας χωρίς λόγο και γραφή, ο οποίος θα έχει δυνατότητες να όλο αυτό το οποίο το θεωρούσαμε υπερβατικό να το συνειδητοποιήσει. Αυτό δηλαδή να έρθει σε πραγματική επαφή με το σύμπαν και να κατανοήσει το σύμπαν με άλλους όρους από τον τρισδιάστατο κόσμο μας και τις δυνατότητες του μυαλού μας ως έχει τώρα. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να κάνει η επιστήμη χάνοντας την ανθρωπινότητα, μπορεί να έχουμε μια εκδοχή του Sapiens 3 που θα μπορεί να κάνει τα ίδια διατηρώντας την ανθρωπιά του. Νομίζω ότι η τελευταία, αυτό που είχατε ως κατακλείδα στο λόγο σας είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι όλη η συζήτηση αποτέλεσε ένα πυροκροτή στο ενδιαφέρον των ακροατών για να μπουν και να δουν λεπτομέρειες του βιβλίου. Οπότε το Sapiens 3 κόντρα στον μετάνθρωπο από τις εκδόσεις Έλληνο Εκδοτική είναι στα βιβλιοπωλεία. Ο καθένας μπορεί να πάρει να δει τις λεπτομέρειες της σκέψης σας. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για αυτήν την ωραία συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.